να δώσουν και φέτος το παρόν στις ιερές πανήγυρες, κάλεσε τους πιστούς ο επίσκοπος Κνωσού Πρόδρομος, ο οποίος εν ώψη μεγάλων εορτασμών και πολυπληθών προσκυνημάτων εξήγησε ότι η προσοχή θα πρέπει να είναι δεδομένη και η τήρηση των μέτρων προστασίας πολύ τυπική. Στο να παραμένουν εντός του ναού συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων, ανά τετραγωνικά μέτρα, συστήνομαι σε όσους ανθρώπους το θέλουν να φορούν μάσκα και να προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κακό. Επίσης, συστήνομαι τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί στην αναστροφή τους ο ένας με τον άλλο μέσα στο ναό. Ο επίσκοπος Κνωσού, σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες του ναού, διευκρίνησε ότι δεν τίθεται θέμα να γίνουν και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, επισήμανε πως όλοι οι εφημέριοι των ναών μεριμνούν με γνώμονα τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και έχουν διαμορφώσει έτσι τους ναούς, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Δεν τίθεται θέμα τελέσεως ακολουθιών και κλεισμένων των θυρών, διότι ακούμε διάφορα να λέγονται και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα έχουμε τέλεση ακολουθιών και κλεισμένων των θυρών ούτε στις ιερές πανηγύρις που αυτές τις ημέρες θα τελεσούν από την Αγία μας Εκκλησία. Αυτό που θα έχουμε είναι η πιστή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων που έχει εξαγγείλει η ελληνική πολιτεία σχετικά με την τέλεση των ιερών ακολουθιών και την προσέλευση των ανθρώπων στους ναούς. Μάλιστα, όπως διευκρίνησε ο επίσκοπος Κνωσού, σε περιπτώσεις προσκυνημάτων που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν πλήθος πιστών, θα ζητηθεί συνδρομή της αστυνομίας και της τροχέας ή ακόμη και ιδιωτικών εταιριών, προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα συρροής πιστών που να υπερβαίνουν τα όσα ορίζουν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε ό,τι αφορά την Ιεράρχη Επισκοπή και στις πανηγύρεις που θα έχουμε και στο Γάζι, στην Αγία Μαρίνα και στο Τσαλικάκι και στα Καμίνια και σε άλλους ναούς που θα πανηγυρίσουν τις επόμενες ημέρες μνήμες μεγάλων Αγίων, έχουμε συστήσει να υπάρχουν τα μέτρα είτε με τη συνεργασία της αστυνομίας, της τροχέας αλλά και ιδιωτικών υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στο να προσεγγίζουν οι άνθρωποι στο ναό τμηματικά και να μην υπάρχει μια μεγάλη κοσμοσυρροή στους ανθρώπους, ώστε να μπορεί να γίνεται το προσκύνημα όμορφα, ειρηνικά και τηρουμένων των αναλογιών και των αποστάσεων μεταξύ των προσκυνητών.